Με μελωδίες και χρώματα πλημμύρισε το υπαίθριο θέατρο στον Άγιο Σύλλα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο ξεδιπλώνεται σε 27 σημεία της πόλης και σε 20 σημεία της περιφέρειάς της. Ευχόμαστε καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση σε όλους τους επισκέπτες μας, σε επισκέπτες του Τέχνη Καθοδών, σε επισκέπτες της πόλης μας, όπου βλέπουν πραγματικά το Ηράκλειο μια πολύ ζωντανή, μια πολύ δημιουργική, καθώς εκτός των άλλων στην Τέχνη Καθοδών δίνουμε προτεραιότητα, δίνουμε βήμα, δίνουμε μικρόφωνο κυρίως στις τοπικές εκφράσεις, στην τοπική καλλιτεχνική μας, στο καλλιτεχνικό μας κεφάλαιο, και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος. Μικροί και μεγάλοι πήραν μια δυνατή γεύση πολιτισμού σε συναυλία κριτικής μουσικής με τον Χάρη Φασουλά στον Άγιο Σύλλα. Ευχαριστούμε από καρδιά στο Δήμο Ηρακλείου, την Αντιδημαρχία, την κυρία Παπαδάκη Σκαλίδη, τους συνεργάτες της. Ευχαριστούμε το συγκρότημα του κυρίου Φασουλά. Είμαστε σε μια υπέροχη εκδήλωση Τέχνη Καθοδών. Προσπαθούμε με τον πολιτισμό να δώσουμε έναν τόνο διαφορετικό στον τόπο μας, γιατί η μουσική, ο πολιτισμός είναι η κουλτούρα του τόπου. Σήμερα βρισκόμαστε στον Άγιο Σύλλα, σε αυτό το υπέροχο υπαίθριο θέατρο, όπου πραγματοποιείται μία από τις πολλές εκδηλώσεις του Τέχνη Καθοδών για φέτος. Το καλλιτεχνικό φεστιβάλ, το οποίο προσφέρει χαρά και ψυχαγωγία, αναδεικνύοντας το καλλιτεχνικό δυναμικό του τόπου, κερδίζει τις εντυπώσεις του κοινού. Ένα κορυφαίο φεστιβάλ, το οποίο έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το συνεχίζουμε ως Δημοτική Αρχή, και όχι μόνο φυσικά στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στην Ήπεθρο, σχεδόν σε όλες τις τοπικές μας κοινότητες. Δεκάδες εκδηλώσεις γίνονται, όπου έχουμε τη μεγάλη χαρά να τις παρακολουθούν πολλοί συνδημότες μας, αλλά και επισκέπτες του Δήμου Ηρακλείου. 500 καλλιτέχνες και αρκετοί εθελοντές βάζουν το δικό τους λιθαράκι στη γιορτή πολιτισμού για την πόλη και την περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου, με το φεστιβάλ να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.